Για πολλούς, η εμπειρία του φοιτητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Γιώργου Ψαλτάκη θα μπορούσε να είναι μέρος σεναρίου επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η ιστορία του είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με καταγωγή από την Κρήτη, κατάφερε μαζί με άλλους 23 φοιτητές από όλο τον κόσμο να συναρμολογήσει, να κατασκευάσει και στο τέλος να εκτοξεύσει ένα πειραματικό πύραυλο στον Αρκτικό Κύκλο. Φοιτητές από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα πανεπιστήμια του κόσμου βρέθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο του προγράμματος Flyer Rocket, το οποίο υλοποιείται κάθε 2 χρόνια, με τις προϋποθέσεις ωστόσο για να συμμετάσχει κάποιος να είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Εμείς στην ουσία δεν φτιάξαμε το πύραυλο, ο πύραυλος είναι από εταιρείες. Εμείς φτιάξαμε το payload. Το payload είναι στην ουσία το φορτίο το οποίο θα μεταφέρει ο πύραυλος. Γιατί η βασική αρχή είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Ο Γιώργος προετοιμαζόταν ένα ολόκληρο χρόνο για να πραγματοποιήσει το ταξίδι, παρακολουθώντας ειδικά μαθήματα, ενώ κλήθηκε να ολοκληρώσει και 3 απαιτητικές εργασίες που είχαν ως βάση τη φυσική και τον προγραμματισμό. Ήταν 3 εργασίες οι οποίες έπρεπε να παραδώσουμε. Ήταν από θέματα από προγραμματισμό έως και φυσική κλασική, δηλαδή orbit mechanics και διάφορα πράγματα στις αεροδιαστημικές που μπορούν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια ενός μιας εκτόξευσης πυράβλου. Ο Γιώργος Ψαλτάκης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαν την ευθύνη να συνθέσουν το φορτίο του πυράβλου με ειδικούς σένσορες, κάμερες, γυροσκόπια και αισθητήρες με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα να τα κατασκευάζουν οι ίδιοι. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να προετοιμάσουν οι ίδιοι και τη διαδικασία της εκτόξευσης του πυράβλου. Το καλό πράγμα που έχει η Αντόγια είναι ότι είναι τόσο πολύ ψηλά, όπου δεν έχει πολλές κατοικήσιμες περιοχές. Επειδή κάθε φορά όταν χρειάζεται να κάνεις, ας πούμε, μια εκτόξευση πυράβλου, πρέπει να καθορίσεις που είναι τα danger zones. Δηλαδή, ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές οι οποίες πρέπει να κλείσουμε. Η Αντόγια, επειδή είναι τόσο πάνω βόρεια, δεν έχει πάρα πολλές περιοχές που πρέπει να κλείσουμε. Οπότε, για τους ηχητικούς πυράβλους, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές διαδικασίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα πιάσουν πάρα πολύ χρόνο.